σου του κλαδικού σωματείου στην ειδική αγωγή που λέγεται Συνηξέα. Εμείς ποτέ δεν φτάσαμε σε επίπεδο της αυτοδιαχείρισης ή αυτοδιοργάνωσης και δεν κάναμε κατάληψη σε εργασιακό μας χώρο, κάναμε κατάληψη στο Υπουργείο Υγείας. Πριν φτάσω στην κατάληψη να πω πώς ξεκινήσαμε όλη αυτή την υπόθεση, να πω τι γίνεται από εργασιακής άποψης στους χώρους μας. Στην ειδική αγωγή υπάρχουν δύο κομμάτια σε εντελώς αντίθετη και μη ποτέ συνευρισκόμενη κατάσταση. Το ένα σκέλος είναι τα νομικά πρόσωπα ειδικού δικαίου που είναι πρωινά. Πρωινή φορείς που αφορούν κυρίως παιδιά με αυτισμό, νευρική στέρηση και κινητικά προβλήματα και αναπηρίες, στα οποία οι εργαζόμενοι έχουν συνηθίσει να είναι απλήρωτοι τα τελευταία χρόνια από 2 έως 8 ή 10 μήνες, το οποίο το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί ιδιαίτερα. Να σας πω ότι πέρυσι ήταν ο προϋπολογισμός για τα νομικά πρόσωπα ειδικού δικαίου 19 εκατομμύρια ευρώ, περικόπηκε στα 14, από αυτά πήραμε τα 11. Φανταστείτε ότι αν πέρυσι με 11 εκατομμύρια ήμασταν 8 και 6 μήνες απλήρωτοι, τώρα που έχει περικοπεί κατά 55% το 11, τα 11 εκατομμύρια, φανταστείτε τι θα γίνει φέτος και πόσες δομές από αυτές οδηγούνται στο κλείσιμο. Από την άλλη πλευρά, στην ειδική αγωγή υπάρχουν τα απογευματινά ιδιωτικά κέντρα, στα οποία οι εργαζόμενοι δουλεύουν στην ειδική του πλειοψηφία με μπλοκάκι. Δεν θεωρούνται καν υπάλληλοι, θεωρούνται συνεργάτες. Μπορεί ένας εργαζόμενος να δουλεύει σε 3 κέντρα μέσα στην εβδομάδα. Το κομμάτι αυτό δεν μπήκε ποτέ στην κατάληψη και είναι πολύ δύσκολο να το δούμε και για το ίδιο το σωματείο, γιατί είναι κατακαιρματισμένος ο χώρος, πολύ διασπασμένος. Ο κόσμος που είναι εκεί δεν έχει καν σύλλογο, δεν έχει τίποτα. Μπορεί, εγώ για παράδειγμα, όταν δουλεύα σε απογευματινά κέντρα, υπήρχαν μέρες που δεν, εκτός από μία συνάδελφο δεν έβλεπα άλλους. Γιατί είχαμε συνεχώς περιστατικά. Οπότε δεν έχεις καν κοινό διάλειμμα, δεν έχεις καν κοινό χώρο και χρόνο να συζητήσεις με τους συναδέλφους. Άρα δεν υπάρχει καμία ίδια συλλογικότητα. Είναι ελάχιστη η ανθρωπιοποίηση από αυτό το κομμάτι που είναι το σωματείο. Στα αρμοδικά πρόσωπα ειδικού δικαίου υπάρχουν φορείς όπου έχουν εφαρμοστεί περικοπές όπως το δημόσιο, διότι ο προϋπολογισμός που έπαιρναν από το κράτος ήταν παραπάνω από το 50% τους, επομένως τους έγιναν περικοπές βάσει του δημοσίου. Σε κάποιους φορείς τώρα συζητάνε, ενώ τους έχει γίνει περικοπή σύμφωνα με το δημόσιο, να τους γίνει και περικοπή σύμφωνα και με τον ιδιωτικό τομέα. Υπήρχε περικοπή και σε λίγο ετοιμάζονται να μπουν και στο ενιαίο μισθολόγιο. Όσον αφορά τώρα την ψυχική υγεία, εκεί είναι περίπου τα ίδια. Οι περισσότεροι φορείς χρηματοδοτούνται από τον ψυχαγό. Όσοι γνωρίζουν, θα ξέρουν ότι από τότε που δημιουργήθηκε είχε απλήρωτους τους εργαζόμενους 8 μήνες, 12, 14. Αλλά και εκεί οι εργαζόμενοι είναι σχεδόν συνηθισμένοι στο να μην παίρνουν μισθό και να μην παίρνουν και για πολύ καιρό μισθό. Και εκεί τους κόβεται η χρηματοδότηση και τα 55%. Επομένως, δεν είναι τέτοιες δομές που γίνουν κρίσιμο. Η νεότερη εξέλιξη είναι ότι πριν από 2 εβδομάδες πήγαμε επί της ουσίας στην κλοπή των συντάξεων των ασφαλισμένων. Δηλαδή, σε όποιες μονάδες, είτε ψυχιατρικές είτε γυριατρικές, που φιλοξενούνται μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς, οι οποίοι έχουν τη σύνταξή τους, το κράτος αποφάσισε με νόμο ότι δεν θα χρηματοδοτηθεί πλέον τις δομές αυτές και ότι θα κατάσχεται η σύνταξή τους και θα χρηματοδοτούνται οι δομές βάσει σύνταξης. Άρα, είναι ένα καταρχήν οι συντάξεις δεν φτάνουν έτσι και αλλιώς χρηματοδότηση των δομών. Πρώτον, δεύτερον, δημιουργούνται πλέον πολλές ταχύτητες ασθενών, διότι εγώ που είμαι και παράδειγμα διευθυντή διαδρομή, γιατί να επιλέξω να εντάξω τον. Ασφαλιστούμε με 400 ευρώ σύνταξη για να μην πάρουμε πράγματα με τα 1000 ευρώ σύνταξη. Άρα λοιπόν πολλοί κόσμοι πλέον αρχίζει να μένει χωρίς δομό. Και έχοντα ω δεδομένο αυτό που λέγατε και εσείς πριν ότι πάμε για μια διαδικασία συγχώνευση νοσοκομείων, που πάει για συγχώνευση το βαθμό με το χαμοκαίδιο, από εκεί που είχαμε φτάσει στο κομμάτι τη ασυλοποίηση και εκείνη η διαδικασία από ασυλοποίηση, τώρα δεν είναι πλέον ότι οι ψυχιατρικές ασθενείς για παράδειγμα θα ενταχθούν πάλι στα άσυλα. Είναι ότι δεν θα υπάρχουν καν άσυλα. Δηλαδή θα ήταν έστω και ευχή σε άρμα η ασυλοποίηση. Τώρα πλέον θα είναι στον δρόμο κυριολεκτικά. Εμείς απειλούμαστε με μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση όσον αφορά τον πληθυσμό που θα ενθάρρουν. Εγώ, για παράδειγμα, εμείς έχουμε στην ειδική αγωγή πολλά παιδιά με αυτισμό που ήδη προσεντεύουν στο σπίτι χωρίς να έχουν καμία θεραπεία από αυτά που χρειαζόντουσαν. Οι γονείς πλήρωναν τόσα χρόνια. Τα παιδιά είχαν κάνει βήματα μπροστά και τώρα αυτά πίσω γυρνάνε. Και ο κόπος του παιδιού και ο κόπος του γονείου πάνε χαμένα και το παιδί μένει μέσα στο σπίτι. Κυριολεκτικά πάμε για αποσταλέψη και γονείς. Σε λίγο που θα αρχίσουμε παιδιά με κινητικά προβλήματα και να πειρήσουν στο σπίτι. Σταδιακά θα αρχίζουν να έχουν εξαρθρώσεις των ισχύων και μόνιμες παραμορφώσεις, μόνιμους πόνους. Μιλάμε, ναι. Μιλάμε για πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι απλά ότι. Και δεν το λέω με την έννοια ότι είναι απλό να αφήσει εργαζόμενο στον δρόμο. Δεν το λέω μόνο αυτό. Είναι όμως ότι εάν αφήσει εργαζόμενο στον δρόμο, σημαίνει ότι αφήνει και ένα τεράστιο κομμάτι ανθρώπων που έχουν ανάγκη υπηρεσίες που δεν μπορούν να τις βρουν αλλιώς.
οικογενειών που θα μείνουν εντελώς έκθετες και που θα μείνουν, δεν μπορώ να το πω αλλιώς, στον δρόμο, κυριολεκτικά. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, από το Σεπτέμβριο έχει δημιουργηθεί το συντονιστικό εργαζομένων απολυμμένων σε ψυχική υγεία, την ειδική αγωγή και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Κινηθήκαμε σε μια αγωνιστική διαδικασία από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο. Αποχωρήσουμε από το Δεκέμβρη μια τριήμερη επαρχία που κάναμε. Που αυτή πίεσε κάπως τα πράγματα και με το σκεπτικό ότι ήταν και Χριστούγεννα και ήταν ήδη δύο αρκετές οι απεργίες που γινόντουσαν στο διάστημα αυτό. Άρα και οι γονείς αναγκάστηκαν πολύ συχνά να αφήνουν τα παιδιά στο σπίτι ή να αφήνουν τους δουλειά τους και να μένουν στο σπίτι με τα παιδιά. Επομένως είχαν και μια παραπάνω ενόχληση. Οι αρμόδιοι υπηρετικοί υγείας αναγκάστηκαν λίγο και πιέστηκαν από τις απεργίες να δώσουν κάποια κονδύλια. Επομένως, ένα κομμάτι κόσμου πήρε κάποια χρήματα, κάποια δεδουλευμένα κοντά στα Χριστούγεννα. Εδώ χαρακτηριστικά να αναφέρω το παράδειγμα του Ερμή, που είναι ένας φορέας για παιδιά με ειδική στέρηση, όπου είναι 8 μήνες απειλή, οι μισοί εργαζόμενοι βρίσκονται σε επίσης εργασίας. Από αυτούς απολύθηκε η μία, παρόλο που είναι σε επίσης εργασίας. Και όταν ήρθαν χρήματα, πληρώθηκαν μόνο οι μη επισκεφθέντες. Και όσοι ήταν σε επίσης εργασίας δεν πήραν δεκάρα τσακιστή. Κάνανε ασφαλιστικά μέτρα και τελικά καταλήξαν να πάρουν 1.000 ευρώ για κάποιον που δεν επιστοχούσε ούτε σαν ευρωπαϊκό μισθό. Ενώ παράλληλα, μας κυνηγάνε από όλους αυτούς τους φορείς να είμαστε σωστοί, διότι πρέπει να πάρουμε και τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πάρουμε διάφορα προγράμματα. Η δικαιολογία η μόνη είναι ότι για να πάρεις το πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχεις ασφαλιστική ενημερότητα. Άρα, ό,τι χρήματα μπαίνουν δεν πάνε. Δεν είναι για μισθούς, πάνε για να καλύψουν διάφορα πράγματα για να μπορεί η δομή να πάρει το επόμενο πρόγραμμα. Το οποίο αυτό διαιωνίζεται γιατί ό,τι χρήματα μπαίνουν πάνε γιατί μου βγει το επόμενο πρόγραμμα. Και πάει λέγοντα. Λοιπόν, είχαν γίνει κάποιες συναντήσεις με τον Πόλεμο, τον Υπουργό Υγείας και τον Περιβάλλον, τον Γενικό Γραμματέα. Προφανώς. Δεν ήξερα στο τίποτα. Δεν είχαμε καμία επαφή. Και τη 9 του Φλεβάρη, σε μια απεργιακή κινητοποίηση που είχαμε, καταλάβαμε το Υπουργείο Υγείας. Και εδώ να πούμε ότι το καταλάβαμε χάρη στην πολύ μεγάλη βοήθεια των εργαζόμενων στο Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι και επί της ουσίας μας έβαλαν μέσα στο κτίριο, αλλά και κάνοντας και αυτή κατάληψη του κτιρίου. Γιατί εμείς δεν είχαμε αρκετές δυνάμεις για να καταλάβουμε όλο το κτίριο. Σκεφτείτε ότι ναι, μεν είχαμε 15 μέρες κατάληψη στο Υπουργείο Υγείας, αλλά η αστυνομική φρουρά ήταν μέσα. Και κατά περίοδο στα πρωινά έβαιναν και κάποιοι να δουλέψουν. Και αυτό το ότι έβαιναν κάποιοι να δουλέψουν. Κατέστηκε να το χάρη στην κατάληψη των εργαζομένων στο Υπουργείο Υγείας. Διαφορετικά ούτε αυτό δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καταφέρει. Τα χαρακτηριστικά της κατάληψης λοιπόν. Από τη μία πλευρά είχαμε τους εργαζόμενους στην ειδική αγωγή και στην ψυχική υγεία μέρος των εργαζόμενων. Γιατί για παράδειγμα υπάρχουν δομές ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής όπου ούτε ένας εργαζόμενος δεν συμμετείχε σε αυτό. Κάναμε άνοιγμα και στους γονείς, το οποίο εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί ο γονιός είναι διπλά πληθώμενος σε αυτή τη φάση. Γιατί ο ίδιος ως εργαζόμενος μπορεί να έχει μειώσει μισθό, μπορεί να είναι και λίγο πολυμένο, μπορεί να του κλείνει η δομή, ή του ζητάει δίδακτο. Υπήρχαν δομές για παράδειγμα που τότε υπήρχε αυτή η υποχρηματοδότηση, η εύκολη λύση ήταν OK, να δώσουν οι γονείς δίδακτρα. Και πολλοί εργαζόμενοι συμφωνούσαν με αυτό το επιχείρημα, ούτε και τι θέλω. Να μείνω εγώ απλήρωτος, να δώσω και κάποιο γονιό. Που ήταν και στοίχημα για μας να βγει κοινή γραμμή, ότι όχι, πρέπει να είναι όλα δημόσια και δωρεάν οι γονείς να μην πληρώνουν. Υπάρχουν δομές για παράδειγμα που έχουν 3.000 ευρώ δίδακτρα στο χρόνο. Εκτός από την ελληνική καταλήγη, κατά μία. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Και υπάρχουν και δομές που οι γονείς δεν πληρώνουν. Οπότε ένα στόχο ήταν να μην πληρώσουν οι γονείς σε αυτούς που είναι ήδη δωρεάν και να μειωθεί μέχρι να εξαφανιστεί τα δίδακτρα στις δομές οι οποίες δεν πληρώνουν. Ο γονιός λοιπόν, από τη μία πλευρά τον θέλει και σύμμαχό σου όσον αφορά το κομμάτι του ότι όταν εγώ θα κάνω απεργία, να μην τον έχω ως μαύρο μπλοκ απέναντι, να λέει όχι ανοίξτε το γιατί εγώ δεν θα το κάνω το παιδί. Όταν για παράδειγμα είσαι ένα παιδί με αυτισμό που έχει αυτοκομματική περιφορά και το να μείνει στο σπίτι μπορεί να καταλήξει το παιδί να πάει στο νοσοκομείο. Δεν είναι το ξεχέρεσαι, δεν είναι το απλό παιδί που δεν θα πάει στο νοσοκομείο και ποιο θα το κρατήσει. Υπάρχουν και θέματα υγεία, πραγματική υγεία. Ή όταν αν πηγαίναμε σε μια κατάληψη διαρκεία, θα ήταν και πολλέ οι συνεδρίε των παιδιών που θα είχαν όψει. Από τη μία πλευρά λοιπόν το γονείο το θέλουμε μαζί μα και για αυτόν τον λόγο, αλλά και από την άλλη. Είναι και ο ίδιο μέρο του ίδιου προβλήματο. Είναι ο ίδιο άνθρωπο ο οποίο δεν έχει δωρεάν και δημόσια υγεία. Ψυχική υγεία, ειδική αγωγή, είναι ο άνθρωπο ο οποίο εξίσου πήρε με εμά από όλα αυτά τα μέτρα. Επομένω λοιπόν το γεγονό ότι καταφέραμε στα λόγια γιατί στην πράξη είναι δύσκολο να εγγραφούμε. Είναι δύσκολο να εγγραφούμε γιατί υπάρχουν και διάφορα ειδικά θέματα
που αφορούν και την ίδια την ψυχολογία των γονέων, γιατί λειτουργούν από χρόνιο στρες, έχοντας να φροντίσουν παιδιά ή ενήλικες με μια σειρά τέτοιων προβλημάτων. Αλλά το γεγονός ότι καταφέραμε ήδη αρχικά ήταν εύκολο να πούμε ότι πού να μπλέκουμε τώρα με τους γονείς, οι εργαζόμενοι μεταξύ μας, που μην καταλαβαίνουν πιο πολλά. Ήταν πολύ μεγάλο στοίχημα για εμάς που κερδίθηκε να θέλουμε γονείς μέσα σε αυτό το συντονιστικό και να κάνουμε κινήσεις αθλητικού. Και από εκεί και πέρα, μέσα στην κατάληψη, προέκυψε και το πραγματικό ερώτημα. Μπορούμε μόνοι μας να καταφέρουμε να κερδίσουμε κάτι? Προφανώς όχι. Ακόμα και το γεγονός ότι συνενωθήκαμε εργαζόμενοι από τρεις χώρους, όσο ενθαρρυντικό και αν είναι αυτό, που σπάει την καταγερμάτιση του καπιταλισμού που ενοποιεί τους δεσμούς μεταξύ μας και βρίσκει την κοινή κόκκινη γραμμή μεταξύ μας, μπορούμε να κερδίσουμε? Όχι. Πήγαμε λοιπόν στο επόμενο επίπεδο. Με ποιους άλλους μπορούμε να συνεργαστούμε? Και όχι να συνεργαστούμε στο επίπεδο το να τσιμπήσουμε το πιστό μας. Γιατί σε εμάς, σε αυτό που λένε για παράδειγμα στα μέσα αναγκαία ενημέρωση, υπάρχει αυτό. Σε εμάς, λόγω της φύσης της δουλειάς μας, δεν μπορούμε να μην μπούμε και στο κομμάτι του τι υπηρεσίες παρέχουμε. Σε ποιους τις παρέχουμε. Για πόσο καιρό, με ποιο τρόπο. Όταν για παράδειγμα ένα αυτιστικό παιδάκι μπορεί να πηγαίνει και να κάνει σε απογευματινά ειδικά κέντρα 20 συνεδρίες μέσα στην εβδομάδα. Εκτός από το πόσο μεγάλη οικονομική αιμορραγία είναι για την οικογένεια, είναι και ένα αντικειμενικό γεγονός. Αυτά τι προσφέρουν κάτι? Τι προσφέρουν χρήματα στον ίδιο που έχει το κέντρο? Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα επίσης που πρέπει να ανοίξει. Τι παρέχουμε, πώς το παρέχουμε, με ποιο τρόπο το παρέχουμε. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από ότι ξεκίνησε μια τέτοια κουβέντα σπερματικά, προφανώς δεν έχει καταλήξει, προφανώς δεν έχει γίνει κεντρική. Αν είστε και το επόμενο κομμάτι, πρέπει να φτιάξουμε ένα πανηγειονομικό συντονιστικό. Να συνεννοούμε και με τα νοσοκομεία. Και με τα δημόσια νοσοκομεία. Και με τα ιδιωτικά νοσοκομεία και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Εκεί λοιπόν πρέπει σαν άλλα προβλήματα μέσα στον αγώνα της κατάστασης. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, οι δύο νοσοκομεία, οι ιδιωτικές και οι ιδιωτικές κλινικές, οι γυριατρικές κλινικές, δεν καταφέραμε να τους εμπλέξουμε στη διαδικασία της κατάληψης. Ούτε ακόμα έχουν μπει στο πανηγειονομικό συντονιστικό. Με τα νοσοκομεία που το προσπαθήσαμε, τις 15 μέρες που είχαμε την κατάληψη, εμείς κάναμε συνέλευση κάθε 2-3 μέρες για να δούμε την πορεία της κατάληψης. Αν θα τη σταματάμε, θα τη συνεχίζαμε, τι θα κάναμε καλύτερα. Ήταν εργαζόμενοι από κάποια νοσοκομεία, αλλά ήταν από κάποια νοσοκομεία και 2-3. Την τελευταία μέρα της κατάληψης, που ήταν, καταλήξαμε με διήμερη αργία, όπου την 5η-15η του Φλεβάρη είχαμε μια πορεία που κατέληξε με 2.000 κόσμο, που για μας ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Δεδομένων όλων αυτών των προβλημάτων που ανέφερα. Μπήκανε λοιπόν τα νοσοκομεία, αλλά δεν ήταν στην ίδια αγωνιστική και ταχύτητα κινητοποίησης όπως ήμασταν εμείς. Επομένως δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε την κατάληψη παραπάνω από 2 εβδομάδες. Κερδίσαμε όμως, και το κέρδος ήταν πολύ μεγάλο, ότι καταφέραμε και δημιουργήσαμε το πανηγυρωμικό συντονιστικό. Το οποίο το είχε κάνει τρεις συνεδριάσεις. Ναι. Το οποίο είναι στόχος. Να το δημιουργήσουμε, να σταθεί στα πόδια του και να κάνει πράγματα, να κάνουμε πράγματα από κοινού και να βρεθούμε όσο πιο πολλοί εργαζόμενοι μπορούμε από νοσοκομεία και από τους φόρους της ειδικής αγωγής και της ειδικής υγείας σε κοινή δράση, κοινή συζήτηση και κοινή πρακτική, κοινή δράση και στον δρόμο και στον χώρο δουλειά μα κτλ. Ένα επόμενο κομμάτι που είναι ένα πρόβλημα είναι το ότι μέσα σε αυτές τις 15 μέρες εμείς προσπαθήσαμε και αναφέραμε κυρίως τις δυνάμεις της επαναστατικής αριστεράς. Προσπαθήσαμε λίγο να ρίξουμε και μια άλλη κουβέντα. Ακόμα και έτσι που θέσουμε ότι με κάποιο μαγικό τρόπο καταφέρουμε και κληρονόμαστε τα δεδομένα. Που για εμάς να πάρουμε 8 μηνών δεδομένα, μετά από σπίτια όλο το χώρο. Σημαντικό, έτσι. Αφού μου τα πήραμε. Αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε με τον σημερινό μισθό να τα απεξέλθουμε στα χαράτσια. Μπορούμε να τα απεξέλθουμε στην ακρίβεια. Προφανώς όχι. Άρα, τι θέλουμε στο από εκεί και πέρα? Αυτό δεν καταφέραμε να το ανοίξουμε πολύ μέσα στην κατάληψη. Γιατί, όπως είπαμε, διαφορετικές ταχύτητες και δεν μπορούμε όλοι οι άνθρωποι να έχουν την ίδια άποψη για το πράγμα. Ένα επόμενο κομμάτι. Με ποιο όχημα θα πάμε να το κάνουμε αυτό? Το ένα σκέλος είναι το πανηγυρωμικό συντονιστικό. Το άλλο σκέλος είναι ότι, οκ, το πανηγυρωμικό συντονιστικό θα παλέψει πάλι μόνο για το μισθό. Τέθηκαν θέματα. Εμένα, προσωπική μου άποψη, και απαντάω και στην Αγία και στο Μάκη σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτά που έχουμε κάνει έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα. Δηλαδή δεν είναι το θέμα να πέσει η κυβέρνηση. Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει και να ρίξει τρεις κυβερνήσεις εκεί στο κλίμα. Εγώ δεν χρειάζομαι να ρίξω 25 κυβερνήσεις, αλλά πάλι να πληρώνω 300 ευρώ. Το θέμα λοιπόν είναι χθες η κυβέρνηση και μετά τι. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που πρέπει να αρχίσουμε να θέσουμε στους χώρους δουλειά και στις καταλήξεις και παντού. Γιατί αν το κίνημα όλο αυτό το καιρό είχε έναν κοινό στόχο τον οποίο τον πάλευε, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη
καλύτερη κατάσταση από το κάτω τα μέτρα. Το κάτω τα μέτρα ακούγεται από το λαός και την ίδια την κυβέρνηση. Και λίγο ξεκατσάει αυτό σου. Όχι στι επιχειρησιακέ συμβάσει. Άρα λοιπόν είναι ένα τέτοιο κομμάτι το οποίο μπορεί στην κατάσταση. Και εδώ είναι και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τη επαναστατική αριστερά. Όπου για παράδειγμα μέσα στην κατάληξη κάποια στιγμή στη συνέλευση μα πήραμε απόφαση ότι συμπορευόμαστε με ένα πρωτοβάθμιο σωματείο. Τα οποία δεν τα είδαμε ποτέ. Ούτε την επαναστατική αριστερά δεν ήταν ποτέ. Ήταν μια κατάληψη για 15 μέρες, παρατημένη στο έργο του Θεού. Όχι, δεν ήθελα να την καπηλευτεί πολιτικά κανεί. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε κόλμα, να έρχονταν να μα καπηλευτεί πολιτικά. Ναι, να γινόταν η πολιτική κουβέντα και μετά η κατάληψη να αποφάσισε που δεν είμαι και μικρή. Μόνοι μα. Στην άκρη μα. Ένα αντίστοιχο γεγονό. Συνέβη και με την κατάληψη του οργανισμού Αναρχή Αρχία. Αυτή την κατάληψη και δεν την πήρε ποτέ, είχα πάρει κανεί. Δεν ασχολήθηκε κανένα μαζί. Και είχε μετά τι 12 του Φεβάρι, που είχε το δεύτερο μνημόνιο, δύο καταλήψεις σε δημόσιους χώρους μόνος. Και άσχετα να βγάλω το βίντεο, το λίγο ναι. Καταφανώ σε δεύτερο, μπορούν και να το βγάλουν. Για να μην μου κρυβωρώ λοιπόν με αυτό, πόσα πράγματα δεν κάναμε και πόσο αναντίστοιχοι είμαστε, θα μείνω στα θετικά. Στα θετικά του πανεπιστημίου του ζωτιστικού. Και αυτό που μπορώ να προτείνω και για του υπόλοιπου κλάδου. Για παράδειγμα, α πούμε μια κυβέρνηση το παράδειγμα του ΟΕΕ. Εγώ θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση εάν πήγαινα το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, το Σωματείο των Οικοδόμων, κόσμος μέσα στην κατάληψη του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και με τους εργαζόμενους τον κόσμο. Και να τεθεί ένας στόχος που μπορεί να είναι, δεν ξέρω αν θα φαντάσει στόχος εντός τα πέστη του συστήματος, αλλά να πούνε ναι, και να πούνε ξανά 50.000 εργατικές κατοικίες που να δώσει δουλειά στους ανθρώπους της οικονομής, είτε είναι ο εργάτης, ο οικοδόμος, είτε είναι ο πολιτικός μηχανικός, να παραμείνει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και οι εργαζόμενοι να έχουν στην άσκηση των σπιτιών να μένουν. Υπάρχουν σπίτια για να μένουν, απλώς θέλουν να καταληφθούν. Υπάρχουν 200.000 κλειστά σπίτια. Ένα πολύ ωραίο θέμα. 200.000 διαδοχήματα στην αντίστοιχα, είναι μια πρόταση για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να το κάνετε αυτό. Αλλά αν μπορούσε να δημιουργηθεί ένα συντονιστικό των εργαζομένων σε χώρους μαζικής ενημέρωσης, τηλεόρασης, ίντερνετ. Φαντάζομαι ότι θα ήταν και πολύ διαφορετικό για το επίπεδο τη κυβέρνηση που θα γινόταν μέσα. Ή για το πόσο πιο αναπληρωμένο θα ήταν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, αν αυτό που περιγράφουμε και εσύ είναι ένα αυτισμό, και το περιγράφουν άνθρωποι που είναι κανονίζοντα τι επαναστατικέ αριστερέ με μια άλλη προοπτική. Ο εργαζόμενο, ο οποίο δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, που βρέθηκε ξεκρέμαστο στον δρόμο και δεν έχει άλλη προοπτική μπροστά του. Φαντάζομαι ότι θα νιώθει πολύ πιο μόνο σε κατάθλιψη, χωρί προοπτική. Εκεί πρέπει κάπως να δώσουμε προοπτική, όχι μόνο για να καταφέρουμε να κερδίσουμε σε ελληνικό επίπεδο. Λόγω του αντικειμένου, σα πω ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι αυτοκτονίες. Μιλάνε για 22% αύξηση στις αυτοκτονίες και σε αυτές δεν μετράμε τις αυτοκτονίες οι οποίες είναι με το αμάξι, όπου αυτές καταγράφονται ως αυτοκινητικά ατυχήματα, άρα εκεί δεν έχουμε στατιστικά. Και αυτά είναι τα καταγεγραμμένα. Ο κόσμος, ο άνεργος ή αυτός που με 300 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει εκεί, είναι μέσα στο σπίτι του και δεν έχει καμία κουβέντα με κανένα. Που προφανώς έχει κατάθεση, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να δώσουμε νοή και ελπίδα. Αυτό είναι αυτό. Θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο.